Γ. Ιώτα Γ κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 11, βιβλίο Γένεσης. Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γυνή αυτού και πάντα όσα είχε, και ο αυτού με αυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ ή το πλούσιο σφόδρα εις κτίνη, εις και εις χρυσίον, και υπήγαινε οδεύον από Μεσημβρίας σε Βεθήλ έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού, το πρότερον μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπο του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάνει εκεί καταρχάς. Και επεκαλέστη εκεί ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου. Και ο Λότα ακόμη ο συμπορευόμενος μετά του Άβραμ είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς. Και δεν εχώρει αυτούς η γη για να κατοικώσει νομού, διότι σαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είναι δύνατο να κατοικήσω να κατοικώ συνομού. Και συνέβη έρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε χαναναίοι και φαραζέοι κατόκουν τότε την γη. Είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ. Ας μην είναι παρακαλώ έρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμαι θα εμείς. Δεν είναι πάσα η γη εμπροσθέν σου, διαχωρίστη λοιπόν απ' εμού. Εάν εσύ πάγεις στα αριστερά, εγώ υπάγω στα δεξιά. Και αν εσύ στα δεξιά, εγώ είσαι στα αριστερά. Και υψώσας ο Λότ του οφθαλμούς αυτού είδε, πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι, προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, ως να υπάγει της η σιγορ Και έκλεξεν σε αυτόν ο Λότ πάσαν την, περίχω... την περίχωρον του Ιορδάνου. Και μετεσκήνυσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διαχωρίστησαν ο Ιης από του άλλου. Και μόνα Άβραμ κατόκησε εν τη γη Χανάν, ο Δε Λότ κατόκησε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνά σ' αυτού έως ο δώμα. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος προς τον Άβραμ, αφού διεχωρίστη ολότα από αυτού, ύψωσον τώρα του οφθαλμούς σου και η από του τόπου που είσαι προσάρκτον και με και ανατολήν και δύσην, διότι πάσαν την γη την οποία βλέπεις, Είσαι θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου έως αιώνας. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου στην άμον της γης, ώστε αν δύναται της να εξαριθμεί στην άμον της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς διότσδευσον εις την γην, ειστε το μήκο αυτής και ειστε το πλάτος αυτής, διότι σε θέλω δώσει αυτήν. Και σήκωσε την σκηνή αυτού ο Αβραμ, και ελθόν κατόκισε πλησίον των τριών ή την εσύνα εν και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Αμήν. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το προσδιορισμένο προκαταβολής κόσμου από τον Παντοδύναμο Θεό, διότι για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ο Θεός έχει προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου το μέλλον του, το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του, ιδίως στον τόπο της κατοικηθήσης του, αλλά ιδιαίτερος έχει προγνωρίσει τις λεπτομέρειες της ζωής του. Έτσι λοιπόν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και για τον Άβραμ. Έναν άνθρωπο θα έλεγα απολύτως ιδιαίτερο, που θα αλλάξει εν καιρό ο Θεός το όνομά του και αντί Αβραμ θα το ονομάσει Αβραάμ που σημαίνει πατήρ πλήθους εθνών. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά σε έναν Σύριο που δεν είχε καμία σχέση και γνώση Θεού ο Θεός όμως τον είχε προγνωρίσει και ο οποίος τον επισκέφθηκε και του μίλησε με έναν τρόπο που θα αποδείξει αν θα ανταποκριθεί ο άνθρωπος αυτός, όπως θέλει ο Θεός, στη φωνή του Κυρίου, με πίστη στο Θεό, με ελπίδα στον Θεό και με αγάπη στο Θεό. Και βρήκε τον Άβραμ, παραλαμβάνω ένα σύριο, και τον επισκέφθηκε ξαφνικά στα 70 του χρόνια και του είπε έξερθε εκ της γης σου και εκ της σου και εκ του οίκου του πατρός σου. Φύγε από τη Συρία και από τη συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου και εγώ θα σου δείξω την γήνση στην οποία θες να πας. Και εκεί εγώ θα σε κάνω έθνος μέγα. Εγώ θα σε ευλογήσω εγώ εκεί θα μεγαλύνω το όνομά σου, εκεί θα είσαι εις ευλογίαν, εκεί θα ευλογήσω τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους σου εκεί εγώ θα καταραστώ και εκεί θα ευλογηθώ συν εν σύ, πάσε εφηλέ της γης εις τους αιώνες των αιώνων. Φοβερά πράγματα του είπε. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, θα τα πιστέψει. Θα υπακούσει. Θα τα δύο είναι. Θα ταπεινωθεί. Και το τρίτο το σημαντικότερο. Ώστε να κάνει κατά πάντα όσα του είπε στόμα με στόμα ο Κύριος προς Αυτόν. Η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Άβραμ και ταπεινώθηκε και πίστεψε και υπάκουσε. Και πήρε τον πατέρα του, ενώ σου και τον ανιψιό του, γιατί ο, θύ, ο παραδελφός του είχε πεθάνει, το Λότ, φτάσανε μέχρι τη Χαράν, εκεί πέθανε και ο πατέρας του, και τώρα πλέον ελεύθερος ο οποιαδήποτε συναισθηματικά και οικογενειακά βάρη ξεκίνησε να πάει εκεί που τον έχει οδηγήσει ο Θεός, έχοντας μαζί το Λότ. Και έφτασε στη γη Χανάν. Εκεί όμως ήρθε η πρώτη δοκιμασία, γιατί όταν υπακούς, ποτάσσεσαι και ταπεινώνεσαι, ο Θεός θα έρθει να σε δοκιμάσει εάν αυτή η υπακοή σου είναι αληθινή ή είναι περιστασιακή. Και έγινε πείνα στη γη Χανάν. Και ο Άβραμ έκανε φοβερό λάθος. Έφυγε από τον τόπο που τον είχε πάει ο Θεός και πήγε στη γη της Αιγύπτου. Γιατί ήρθε δοκιμασία, πείνα. Και αυτό είναι το πρώτο μάθημα που πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε, μελετώντα το Λόγο του Θεού. Στη δοκιμασία δεν φεύγουμε. Μένουμε και περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει. Το βέβαιο είναι ότι θα ενεργήσει. Και έκανα μεγάλο λάθος. Ο Άβραμ και γιατί έκανε το λάθος, γιατί φοβήθηκε. Και ο φόβος έχει κόλαση. Ο φόβος δεν οδηγεί τον άνθρωπο σε σωστές αποφάσεις. Δεν θα με σκοτώσουν εκεί, καθώς θα δούνε τη Σάρα όμορφη, η Αιγύπτη. Μα τι δουλειά έχεις εσύ στην Αιγύπτο. Ναι, αλλά εδώ έχει πείνα. Μα δεν σου είπε ο Κύριος εκεί, εδώ θα σε ευλογήσω. Φεύγεις να πας πού. Εκεί που είναι πιο ευρύ χώρα. Θεός να μας φυλάει. Και έπεσε σε ένα πολύ μεγάλο λάθος και ο Φαραώ ταπείνωσε τον εκλεκτό του Θεού εξαιτία των κακών επιλογών του. Ενώ του υποσχέθηκε ευλογία, τον ταπείνωσε. Και μάλιστα φοβερά, καθώς ο Φαραώ πήρε τη γυναίκα του, συνευρέθη ως γυναίκα του με αυτήν, αλλά ο Θεός επειδή έχει καλό σχέδιο για τον Άβραμ, παρόλα τα λάθη του, έφερε λεπορία στην Αίγυπτο, κατάλαβε ο Φαραώ, του λέγε τι μου πες ψέματα, δεν ήξερε να πει, είπε βέβαια ότι δεν είναι, είναι πράγματι και αδελφή μου, δεν είναι μόνο γυναίκα μου. ο Φαραώ φοβισμένος από την κρίση του Θεού, τον έδιωξε με υπάρχοντα πολλά. Δηλαδή και στο λάθος του ο Θεός τον ευλόγησε. Τι Θεός είναι αυτός. Αλλά πότε, όταν επέστρεψε στη γη Χαναάν. Και επέστρεψε μαζί με τον Λότ και ο Λότ ευλογήθηκε πολύ. Και στο Λότ έδωσε πολλά ο Θεός. Αλλά εδώ δημιουργείται τώρα το πρώτο σοβαρό πρόβλημα. Μεταξύ Λότ και Άβραμ. Ο Λότ δεν υπήρξε ποτέ ένα με τον Άβραμ. Ο Άβραμ τον αγαπούσε σαν αδελφό του. Και τον θεωρούσε ένα αδελφός του. Ο Λότ όμως ήταν συμπορευόμενος με τον Άβραμ. Δηλαδή το συνέφερε και πήγαινε μαζί του. Αλλά δεν είχε αυτό που θέλει ο Θεός, το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Και έτσι είχαν πάει σε ένα μέρος και κατοικήσαν μαζί. Μπορούσαν να πάνε όπου θέλουν, στη Γηχανάν. Αλλά εκεί που εκλέξανε, ήταν στενός ο χώρος και άρχισε ο τσακωμός, ο ερεθισμός. Και το μήνυμα σήμερα για όλη την ημέρα είναι πώς αντιμετωπίζω την κατάσταση που θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου στον ερεθισμό μέσα μου αλλά και από τον άλλον. Πώς θα το αντιμετωπίσω. Τι ωραία η αντιμετώπιση του Άβραμ, άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε. Δεν είναι καλό να τσακώνονται οι, οι βοσκοί μας, οι υπάλληλοί μας, οι πειρέτες μας, οι δούλοι μας. Γι' αυτό, εάν εσύ θέλεις, τότε φύγε και πήγαινε αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Εάν εσύ θέλεις να αποχωριστείς, Πήγαινε δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Και τώρα αποκαλύπτεται η φιλαργυρία, η πλεονεξία που είναι η δολολατρία του Λότ. Γυρίζει γύρω-γύρω και ψάχνει να βρει που θα πάει και βλέπει τον καλύτερο τόπο. Βλέπει την περίχωρο του Ιορδάνου, ότι το όλοι, προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και ήταν ως, παράδει ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως ως να υπάρχει τη σιγόρα. Και είπε, βρήκα τι θα κάνω. Δεν σκέφτεσαι τον Αβραάμ φιλαυτία. Εγώ ξέρω. Και αποφασίζει να πάει εκεί. Αλλά αυτή η απόφαση ήταν αφενός μεν καταστροφική για αυτόν. Διαλύθηκε και η οικογένειά του εν τέλει. Από αυτόν βγήκαν οι Μωαβίτες και οι Αμονίτες. Αλλά ήταν ευεργετική για τον Άβραμ που εξέλεξε την οδό της αγάπης. Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πήγε εκεί και κάθισε δίπλα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Οι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί, δεν τον ένοιαζε. Σφόδρα. Και είπε ο Κύριος προς τον Άβραμ πότε, όταν διεχωρίστη ολότα απ' αυτού τότε απελευθερώθηκε ο Θεός να ενεργήσει τις υποσχέσεις του προς τον Άβραμ. Αποτελούσε πόδιο δηλαδή στην εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού ο Λότ για τον Άβραμ. Έπρεπε να υπάρξει διαχωρισμός. Ούτε ο Άβραμ είχε καταλάβει τίποτα, ούτε ο Λότ είχε καταλάβει τίποτα, ούτε εμεί καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά εκείνο που τα ξέρει όλα, γιατί, γιατί είναι ο μόνος που ξέρει τι καρδιές μα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ξέρει τι αρέσει, τι θέλει και τι νομίζει. Ξέρει ποιο είσαι και τι είσαι. Γιατί ήξερε ότι ο Λότ ήταν εμπόδιο, στις υποσχέσεις του Θεού για τον Άβραμ. και όταν λοιπόν διαχωρίστη όχι γιατί ο Αβραάμ το εξεζήτησε αλλά ο Αβραάμ έκανε αυτό που κάνει ο Θεός έδωσε ελευθερία επιλογής στο ΛΟΤ είναι πολύ σοβαρό αδερφοί αγαπητοί να μην επιβάλλουμε τις απόψεις μας, ακόμα και στα παιδιά μας. Βεβαίως είναι πάρα πολύ αναγκαίο και απαραίτητο να συμβουλεύουμε, να φροντίζουμε, αλλά όχι να καταδυναστεύουμε, να επιβάλλουμε αυτά που ο Θεός δεν επιβάλλει. Υπάρχει ελευθερία. Και όταν λοιπόν διαχωρίστηκε ο Λότ, με δική του πρωτοβουλία, τότε ο Θεός τον επισκέφθηκε και του επανέλαβε τις υποσχέσεις του, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση και με περισσότερη αγάπη. Γιατί, γιατί η συμπεριφορά του Άβραμ ήταν βάρεστη στα μάτια του Θεού. Και του λέει, τώρα κοίτα, δεξιά, αριστερά, πορά, νότο, όλη αυτή τη γη τη Χανάν, την οποία βλέπεις, εγώ σε σένα θα τη δώσω. Σε σένα. Ποιος ήταν ο Άβραμ, ένας άνθρωπος, Σύριος, με μία γυναίκα στήρα. Αυτό έβλεπε και ο Λότ, αυτό βλέπουμε και εμείς. Μία στήρα γυναίκα και ένας άνθρωπος μόνος του και σύριος. Σε μία ξένη γη. Ο του υποσχέθηκε και στην αρχή και στη συνέχεια εξαιτία του χαρακτήρα του θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Όλα αυτά είναι δικά σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ θα αυξήσω το σπέρμα σου σαν την άμμο στη γη και σαν τάστρα του ουρανού, γι' αυτό διόδευσον τη γη, εις το μήκος αυτής και στο πλάτος, διότι εγώ σε σένα θα τη δώσω. Φοβερή υπόσχεση. Ακόμη αυτή η γη Χαναάν είναι δοσμένη εξαιτία του Άβραμ στο λαό Ισραήλ. Και πότε δόθηκε, μετά την κατάρα που επέσυραν στους, στους, στις κεφαλές τους οι Ισραηλίτες, φωνεύοντας τον Ιησού Χριστόν, τον Μεσσία τους. Το αίμα αυτού στις κεφαλές μας και στις κεφαλές των παδιών μας. Γι' αυτό όλο τελείωσε με το ολοκαύτωμα, το 5ο του 1945, όταν Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο ο Χίτλερ και μπήκαν μέσα οι Ρώσοι από μια μεριά αλλά και οι σύμμαχοι από την άλλη, οι του τους Ναζί, κρέμισαν τα κρεματόρια και έδωσαν απόλυτη ελευθερία στους Ισραηλίτες να πάνε όπου ήθελαν και βεβαίως πήγαν εκεί που έπρεπε στη γη τους. Και το 1948, ο ΙΕ έβγαλε διαταγή και τους όρισε ως κράτος επίσημο. Και πριν από λίγα χρόνια, η Ιερουσαλήμ αναγνωρίστηκε σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και τώρα γίνονται πράγματα που είναι γεγραμμένα στο Λόγο του Θεού και μας αποκαλύπτουν ότι ό,τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, με λεπτομέρειες ο Θεός το εκπληρώνει και θα το εκπληρώνει. Με μία προϋπόθεση, πολύ σοβαρή, ότι θα μείνεις πιστός, υπάκουος, ταπεινός, αλλά αυτό το οποίο θα σε κυβερνάει θα είναι περισσότερο τούτον η αγάπη. Η αγάπη του Θεού Πατρός θα σε κυβερνάει και θα σε ευλογημένος. Η αγάπη μακροθυνή, η αγάπη συγχωρεί, η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Δόξα στο Θεό. Το βασικό, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού σε μας. τώρα δεμένει, όχι τίποτα άλλο δεμένει, όλα τα άλλα χάνονται τώρα στη ζωή σου μένει πίστη, ελπής, αγάπη, μεγαλύτερα του τον η αγάπη. Όλα τα άλλα εξαφανίσονται. Είτε προφητεία, είτε αποκάλυψη, είτε γνώση, είτε... Κι αν λαλείς και τα γλώσσα των αγγέλων και έχεις όλη την προφητεία και, έχεις... και δίνεις όλα τα υπάρχοντά σου και είσαι για σένα ο πλέον Άγιος των ανθρώπων, αλλά αν δεν έχεις αγάπη για έναν άνθρωπο είσαι χαλκό ηχών και κύμβαλων να αλλάζουν. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, επειδή ο Θεός προγνωρίζει, προγνώρισε τον Άβραμ, αλλά είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει έχει προγνωρίσει και σένα. Και τι έχει προγνωρίσει, τι έχει προγνωρίσει σε σένα, Καρδιά σου, ο χαρακτήρα σου, τι αποφάσει σου, τι επιλογέ σου, την πίστη σου, την ελπίδα σου και την αγάπη σου. Είναι προγνωρισμένα αυτά. Και με βάση αυτά, ο Θεό έχει προετοιμάσει, έχει προορίσει. Την τελειοποίησή σου, την ευλογία σου ή στην καλύτερη περίπτωση, ή στη χειρότερη περίπτωση, να σωθεί ω διαπηρό. Φοβερό είναι αδελφοί αγαπητοί να ξέρουμε ότι το μέλλον μας δεν εξαρτάται από το Θεό που εξαρτάται, αλλά εξαρτάται από τον καθέναν από εμά. Το μέλλον του Λότ. Ήταν καταστροφικό, τον αγαπάει ο Θεός χάρην το Άβραμ. Αλλά ήταν καταστροφικό. Το μέλλον του Άβραμ, που πραγματικά αγαπούσε το ΛΟΤ, ήταν παρόλα τα λάθη του, παρόλα τις λανθασμένες επιλογές του που θα κάνει κι άλλες, ήταν πραγματικά ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Γιατί ο Θεός τον είχε προγνωρίσει, τον είχε προορίσει, τον είχε καλέσει, είχε ανταποκριθεί στην πρόσκληση, τον είχε δικαιώσει και εν τέλει τον εδόξασε καθώς τον έκανε πατέρα του Δαβίδ, του Ιησού Χριστού και εν το σπέρματι του Αβραάμ που είναι ο Χριστός Ευλογούνται όχι ο λαός Ισραήλ, αλλά όλα τα έθνη. Φοβερό πρόσωπο ο Αβραάμ. Πρόσωπο επακελίας. Όταν ήρθε 99 χρονών ο Θεός και του λέει, «Του χρόνου τέτοιο καιρό στήρα η γυναίκα σου θα έχει ο Αβραάμ γέλασε. Λέει, «Τι λέει τώρα ο Θεός» αλλά ο Θεός τον διόρθωσε και διορθώθηκε αμέσω Και διορθώθηκε και στήρα η γυναίκα του. Και πράγματι τον επόμενο χρόνο η στήρα η γυναίκα του γέννησε τον Ισαάκ. Φοβερό αδερφή. Γέννησε τον Ισαάκ, ο οποίος θα γεννήσει τον Ισραήλ και όλη τη φυλή του Θεού τον περιούσιο λαό του. Πόσο σημαντικό είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, οι επιλογές μας να είναι κατά το θέλημα του Θεού. Και όχι κατά αυτά τα οποία εμείς νομίζουμε, εμείς πιστεύουμε ή εμείς έχουμε πιστεί κατά το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι αυτό που θα σε οδηγήσει σε αυτό που λέει ο Κύριος. Εγώ εσένα, όμως σας τον εαυτό μου, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνω θα σε πληθύνω, επειδή υπήκουσες στο λόγο μου. Και εμείς λέμε, Όχι σε μας Κύριε και κάνε μας έτσι, σε παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Αλληλούια. Αμήν.